Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και όπως είδατε, ώρα για αναπαραγωγή. Και ξεκινάμε από το πρώτο ζευγάρι του βίντεο, τον μεγάλο γιγάντιο τυρανόσαυρο και την θηλυκιά που είχα ζευγαρώσει πριν πολλούς μήνες μαζί. Όμως όπως είχα πει, την είχα απομονώσει γιατί φοβόμουν πως είχε γονιμοποιηθεί από άλλα κουκόρια. Μάλλον όχι φοβόμουν, είχε γονιμοποιηθεί επειδή είχα απομονώσει αυτόν τον κόκορα, γιατί δεν ήθελα να κρατήσω αυγά από αυτή την κόντα εκείνη την περίοδο. Και μετά, αφού την είχα απομονώσει, ήταν μόνο για μερικές εβδομάδες. Και ήταν και η αρχηγική θηλυκιά και είχε σταματήσει να γίνει. Γιατί άμα η κόντα είναι η αλφα της ομάδας και μείνει χωρίς κόκορα, αναλαμβάνει αυτή με τα καθήκοντα κόκορα. Μπορεί μέχρι και να αρχίσει να λαλάει άμα είναι πολύ γκέρο μόνη της χωρίς κόκορα. Οπότε αυτή η κόντα είναι γκέρο μόνη της, έχει σταματήσει τον κύκλο αυγών, είναι super γόνιμη, δεν έχει γονιμοποιημένο από τίποτα άλλο κόκορα. Να έχει φωλιά τους, με το που έβαλα τον κόκορα μέσα, αμέσως πήγε στη φωλιά να υποδείξει στην κότα που δεν υπήρχε ακόμα μέσα κλειδί που είναι η φωλιά, γιατί την κότα την έβαλα λίγα λεπτά μετά. Τέλος πάνω, όπως καταλάβετε, σούπερ γόνιμο το ζευγάρι, θα γεννήσει και θα μαζέψει αυγά. Όπως καταλάβατε, είμαστε στο περιστερώνα για τα παγκούρια, γιατί δυστυχώς το όχι εμπορικό. Τέλος πάντων, το μαγαζί με τα υλικά που θα φτιάχναμε το κλουβί για τους μαχητές έχει κλείσει λόγω ηλίθιου κορονοϊού. Οπότε δεν μπορούσα να περιμένω και να μένω άλλο πίσω στην παραγωγή. Οι κότες γεννάνε μέχρι και τον Αύγουστο. Είναι καλή εποχή αναπαραγωγής. Εγώ δεν μπορώ να μένω πίσω λοιπόν για ανόητα πράγματα. Οπότε τα έβαλα εδώ, αναγκαστικά τι να κάνω. Τώρα, ευτυχώς είμαι εδώ αυτό τον καιρό λόγω κορονοϊού, δεν πάω στην πόλη, οπότε δεν θα μείνουν νηστικά. Δεν έχει τόσες πιθανότητες να φάνε αυγά από τα παγκούρια. Αλλά εντάξει, αυτά θα γεννάνε σε ρή μέχρι και τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και λίγο παραπέρα. Δεν υπάρχει θέμα. Και μέχρι να κάνουν αυτή τη γέννα, την πρώτη γέννα αυτό το ζευγάρι οι μαχητές, θα έχουμε φτιάξει λογικά και τα κλειδιά και όλα θα είναι κομπλέ. Οπότε το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό το αρχικό ζευγάρι των μαχητών. Και αυτό το μαχητή προόριζε άλλη κότα, αλλά τελικά άλλαξε λίγο τα σχέδια. Θα τη δούμε στο επόμενο ζευγάρι, δηλαδή που θα συναντήσουμε. Οπότε αυτή η κότα σύντομα θα αρχίσει να μου γεννάει και θα κλωσίσει με τη σειρά τα αυγά της και θα έχουμε τα πρώτα παιδιά αυτού του γιγαντιαίου κόκορα. Να δούμε πόσο καλά είναι τα γονίδια του. Θα βγάλει καλούς μαχητές αυτός. Άρα θα βγάλει και στο σώμα και στη μαχητική ικανότητα. Θα είναι τέλεια πιστεύω αυτά τα πουλιά. Και είμαστε στο δεύτερο ζευγάρι. Η μαύρη κότα που εντάξει δεν είναι ολόμαυρη, είναι λίγο ξανθή. Με τον μονόφθαλμο πρώην αρχηγό, γιατί έχασε την αρχηγία του με τον ερχομό του μεγάλου του καινούργιου. Αλλά εντάξει, τώρα έχει πάρει λίγο τα πάνω του όπως πάντα, αφού είναι με μια κότα τουλάχιστον. Έχει ένα λόγο να μην είναι τόσο πεσμένος ψυχολογικά. Αυτή η κότα, εφόσον ήταν η δεύτερη στην ιεραρχία, δεν έχει σταματήσει τον κύκλο αυγών. Οπότε για καμιά εβδομάδα θα τα μαζεύω τα αυγά της, γιατί δεν είναι ακόμα γονιμοποιημένα. Είναι τα παλιότερα οάρια που είχαν ήδη αρχίσει να φτιάχνονται αυγά. Από την επόμενη εβδομάδα και μετά θα αρχίσω να μην παίρνω τα αυγά της, γιατί θα είναι βέβαια γονιμοποιημένα από αυτό τον κόκορα. Ήθελα ακόμα μια γέννα τουλάχιστον από αυτό το ζευγάρι, γιατί πέρυσι δεν μου ζήσαν πολλά σερνικά, μόνο δύο, και ήθελα και ένα πιο μαύρο σερνικό. Υπάρχει ένα σερνικό που συγκαταλέγεται στη μαύρη ποικιλία, αλλά δεν είναι και τόσο σκουρόχρωμος. Πέρυσι είχα βγάλει από αυτά τα δύο ένα πιο σκούρα σερνικά, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και θα τα αφήσω ακόμα μία για ένα αυτό το ζευγάρι, να δω άμα θα μου κάνουν τουλάχιστον ένα πιο σκούρα σερνικό, γιατί θέλω να πάω μια ολόμαυρη κότα, κατράμι, για να τη ζευγαρώσω με τον πιο σκούρο κόκορα που θα βγάλω, για να βγάζω και μαύρα. Θα βγάζω μαύρα ζυλ, που είναι πιο σπάνια και πιο ωραία καλόφορα. Οπότε από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσω να μαζεύω και από αυτήν τα αυγά, μάλλον όχι να τα μαζεύω, να μαζεύει αυτή τα αυγά της, να αρχίσω να τα αφήνω μάλλον στη φωλιά για να τα κλουσίσει. Τώρα είμαστε στο λευκό περιστερώνα. Τώρα θα μου πει κανείς τόσο χαμό κάνω για να κάνω ένα παραγωγή λευκό, βγαίνω στους δρόμους, τα μαζεύω έτσι κι αλλιώς, αλλά τι να κάνουμε. Στο μεσαίο περιστερώνα
είναι και τα περισσότερα περιστέρια, η περισσότερη αναπαραγωγή. Ενώ τα λευκά έχουν ακόμα είναι άνω κάτω. Δεν γεννάνε, έχω μόνο ένα ζευγάρι, έχει πάρει όλα τα φιλικά σερμικό, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχω δύο ζευγάρια λευκά στο μπαλκόνι για αναπαραγωγή. Εντάξει, δεν έχει θέμα. Οπότε και αυτό το ζευγάρι θα μου κάνει μια ακόμα γέννα για φέτος. Ας ελπίσουμε ότι θα μου κάνει η κότα αυτή τη φορά μαύρο σερνικό και θα επιβιώσει. Και μετά από αυτή τη γέννα της με αυτό το κόκορα θα πάει με τον μεγάλο κόκορα να δω και αυτή πως συνδυάζεται μαζί του. Και τώρα περάσαμε σε πιο μεγάλους δεινόσαυρους, στις γαλοπούλες. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τρία θηλυκά και ένας ασερνικός. Οι θηλυκές είναι αυτοί εδώ, αυτοί και αυτοί. Αυτός είναι νεαρός ασερνικός. Και εδώ είναι ο γάλος που ήθελα δεν ήθελα έβαλα για να παραγωγή. Το λέω έτσι διότι αυτή η γαλοπούλα που είναι η αρχηγός την είχα πάρει από πολύ μικρή ηλικία μαζί με αυτό. Οπότε έχει μάθει αυτόν, τα άλλα τα ασερνικά δεν τα αποδέχεται και θέλει να ζευγαρώνει μόνο με αυτόν. Και αφού αυτή η γαλοπούλα μου βγάζει ωραία μωρά, τι να κάνω, έβαλα αυτόν εδώ, τον αρχικό. Αλλά με αυτόν μου κάνει ωραίο συνδυασμό, μου βγάζει τους αγριόγαλους, τέλος πάντων. Αλλά τα άλλα τα θηλυκά είναι πιθανώς κόρες του, δεν το λέω σίγουρο, γιατί τόσα σερνικά που έχω μαζέψει, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ποιος. Και τέλος πάντων, και άμα είναι μομικτικό έστω με μία από αυτές τις γάλισσες, δεν πειράζει, για μια φορά είναι ok τα πράγματα. Από ένα σημείο και μετά χαλάει το γονίδιο. Δεν πειράζει. Του χρόνου θα πάρω μερικές ακόμα γάλισσες για να αποφύγουμε την αμμομιξία, αφού η αρχηγός γάλισσα δεν θέλει τα άλλα σερνικά. Θα πάρω τέτοια χρώματα που είναι και σπάνια συλλεκτικά για να υπάρχει αναπαραγωγή. Και μέσα εδώ τις έχω κλεισμένες όλη την περίφραξη εδώ. Την έφτιαξα για να βεβαιωθώ ότι γονιμοποιούνται από αυτόν το γάλο και ότι θα γεννάνε μέσα εδώ. Να δω τα σπιτάκια. Και εδώ είναι η φωλιά. Εδώ μέσα κοιμάται και το πρόβατο σε ένα από αυτά τα σπιτάκια. Για αυτούς που είχαν απορία που κοιμάται. Επίσης, μιας που το πιάσαμε στην κουβέντα το πρόβατο, δεν έχει τσιμπούρια εκεί στο λαιμό που λέγατε. Αυτά λέγονται σκουλαρίκια και είναι κρέας. Κάποιες αποφύσεις κρέατος που έχουν τα πρόβατα και τα γίδια. Τώρα σε τι χρησιμεύουν, ιδέα δεν έχω. Πρακτικός είναι άχρησα. Τα γίδια βέβαια έχουν μεγαλύτερα και πιο έντονα. Τέλος πάντων, αφού το πιάσαμε το πρόβατο στην κουβέντα, να αναφέρω αυτό, ότι δεν έχει τσιμπούρια και ότι αυτά είναι φυσικά κομμάτια κρέατος. Το πρόβατο είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα. Και αφού ήταν το βίντεο πάνω κάτω, ώρα για αναπαραγωγή δεινοσαύρων λοιπόν, και έχουμε και ψιλοαργήσει μου φαίνεται. Οι γαλοπούλες τώρα νομίζω κανονικά πρέπει να γεννάνε αυγά, αλλά τώρα άμα έχουν γεννήσει αλλού δεν θα τα βρίσκω. Τέλος πάντων, θα πάρω και αυτή τη βδομάδα αυγά χήνας και ξεκινάει αναπαραγωγή καιρός. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Αντίο.